Ανδρέα, σε χαιρετώ και πάω απευθείας στον Δήμαρχο για να τα δούμε λίγο μαζί. Λοιπόν, Δήμαρχέ μου, καταρχάς, γιατί είναι τόσο σημαντικό να ανοίξει το δόφραγμα εδώ στο, έξω από την Αθήνα? Όπως έχουμε πει, κύριε Χρυσάθου, εμείς δεν μιλούμε για οδόφραγμα, αλλά μιλούμε για μια δίωδο. Mm-hmm. Θέλουμε να μπορούμε να περνούν ο κόσμος μας, οι Αθηενίτες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Κύπρος και οι Τουρκοκύπροι ελεύθερα και να πιενορχόμαστε προς Λευκοσία. Εδώ που στεκούμαστε τώρα είμαστε ακριβώς στον παλιό δρόμο που ένωνε τη Λάρνακα με τη Λευκοσία. Άρα, πριν το 1974, αυτός ήταν ο δρόμος για να πας από τη Λάρνακα στη Λευκοσία. Βεβαιότατα, από εδώ περνούσε όλος ο κόσμος. Και να σας πω ότι εδώ που στεκόμαστε υπάρχουν 1,8 χιλιόμετρα κατεχόμενα και από εκεί και πέρα είναι ένας ελεύθερος δρόμος περιπολίας των Ηνωμένων Εθνών, λόγω του ότι ήταν ο παλιός δρόμος Λάρνακας Λευκοσίας, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και η απόσταση από εδώ μέχρι την Αγλαντζάν καλύπτεται μέσα σε 7-8 λεπτά. Ενώ τώρα όλη η Αθηένου αναγκάζεται να κάνει μια μεγάλη... ένα μεγάλο γύρο για να πάει στη Λευκοσία και χρειάζεται 45 με 60 λεπτά. Ακριβώς 45 λεπτά χρειαστήκαμε να έρθουμε εδώ από τη Λευκοσία. Άρα, για να καταλάβουν και όσοι μιλούμε, εδώ από πίσω από το βουνό, αν προχωρήσει ακόμη λίγο, είναι Αγλαντζά. Ακριβώς. Την οποία μπορεί να πας εκεί σε 7 με 8 λεπτά. Φανταστείτε πόσα τραβάει η Αθηένου, οι σπουδαστές μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαμένουν στη Λευκοσία και να μην στην Αθηένου για να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια χωρίς να πληρώνουν ενίκαινο, τώρα αναγκάζονται να μένουν στη Λευκοσία. Θα γίνει μια μεγάλη αποσυφόρηση εκεί στην είσοδο στα φώτα καλησπέρα, διότι πολλοί κόσμος από την νοτιοανατολική Κύπρο θα χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο προς Αγλαντζά, εργαζόμενοι κλπ. Οπότε τα ωφέλη από τη διάνοιξη θα είναι πάρα πολύ. Για την Αθηένου είναι τεράστια τα ωφέλη. Η Αθηένου θα ξαναγεννηθεί αν ανοίξει αυτή η διόρθωση. Εσείς που μιλάτε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θυμόμαστε την κουβέντα που είπε ότι για να ανοίξει άλλο δόφραγμα το πρώτο πρέπει να είναι αυτό, δίωδος τέλος πάντων. Τι σας λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Να σας πω ότι και τώρα θέλω να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει δώσει αυτές τις οδηγίες. Δεν θα δεχτεί η πλευρά μας τη διάνοιξη άλλου οδοφράγματος εάν δεν ανοίξει και αυτή η δίωδος πρώτα. Και πιστεύουμε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά που τώρα φωνάζει για εκείνα τα οδοφράγματα που έχουν κλείσει για κάποιους άλλους λόγους, είναι η ευκαιρία να δείξει την καλή της θέληση και να ανοίξει και αυτή η δίωδος για να μπορέσει να εξυπηρετηθούν και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι της περιοχής. Μια καλή ευκαιρία λοιπόν. Ανδρέα, επιστρέφουμε κοντά σου.